Η Ελλάδα συνεχίζει να συνδράμει τον τουρκικό λαό σε αυτή τη δύσκολη ώρα με αποστολές τόσο διασωστικών ομάδων όσο και υλικών. Ωστόσο, το καθεστώς Ερντογάν συνεχίζει ακάθεκτο την αναθεωρητική του πολιτική, αμφισβητώντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και τη στιγμή που Έλληνες διασώστες και μέσα από αυτούς όλος ο ελληνικός λαός έχει απλώσει το χέρι να βοηθήσει τον τουρκικό λαό στην ώρα της ανάγκης του. Η Τουρκία με την νότα Α0968-23 ισχυρίζεται ότι ζήτησε από την Ελλάδα να δεσμεύσει περιοχή δυτικά της Λέσβου στον διεθνή εναέριο χώρο για άσκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στις 16 Φεβρουαρίου και όταν η Ελλάδα αρνήθηκε αναγκάστηκε να εκδώσει τη δική της νότα δεσμεύοντας την εν λόγω περιοχή. Η Αθήνα, όπως ήταν φυσικό, απάντησε με την νότα Α0410-23, στην οποία τονίζει ότι η τουρκική είναι άκυρη γιατί η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα δέσμευσης περιοχών μέσα στο FIR Αθηνών και γιατί η περιοχή που θέλει η Άγκυρα συμπεριλαμβάνει και ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς εισέρχεται και μέσα από τα 10 ναυτικά μίλια του εθνικού εναέριου χώρου. Πρόκειται για μία ακόμα αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και ελληνικής κυριαρχίας εκ μέρους της Τουρκίας. Πλοία του πολεμικού ναυτικού θα εφοδιαστούν με Spike and Loss. Το Ελληνικό Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αποφάσισε να προχωρήσει στην προμήθεια πυράβλων Spike από την Ισραηλινή εταιρεία Rafael Advanced Defense Systems για τον εξοπλισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η απόκτηση πυράβλων Spike Fire and Forget θα εξοπλίσει μεταξύ άλλων 8 συνολικά σκάφη του πολεμικού ναυτικού 2 διαφορετικών τύπων. Στο πενταπόσταγμα σε βίντεό μας αναφέραμε ότι η προμήθεια των αντιαρματικών πυράβλων Spike and Loss δεν αφορά μόνο το στρατό ξηράς και τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού τύπου Apache, αλλά και το πολεμικό ναυτικό, αφού θα εξοπλιστούν με αυτούς 4 κανανιοφόροι και 4 σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, μετατρέποντας έτσι σε εξαιρετικά επικίνδυνες ναυτικές πλατφόρμες ικανές να προκαλέσουν εξοντωτικά πλήγματα στον αντίπαλο. Συγκεκριμένα, το πολεμικό ναυτικό θα εγκαταστήσει στα σκάφη της κλάσης μαχητής σύστημα Typhoon MLS and Loss στο κατάστρωμα RHIB με 8 πυράβλους μεγάλου βεληνικού Spike μη γραμμή όραση στο καθένα για υποστήριξη πυρός από θάλασσα σε ακτή ή στόχευση από θάλασσα σε θάλασσα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.